και κύριοι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Ιωσήφ Αναστασίου από πλευρά τη ΔΕΟΚ Γενικού Γραμματέα. Η πρόεδρος είναι, κύριε. Πρόεδρος γενικός, το ίδιο είναι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κυρίτσης από πλευρά τη ΠΕΟ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυρίτση. Ευχαριστώ. Επικεφαλής επίσης τη ΣΕΚ, ο κύριος Μάτσας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μάτσα. Ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της ΟΕΦ, καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Εμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ, καλώς ήρθατε, κύριε Μιχαήλ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αναστασίου. 1η του Μάη, χθες, δόθηκαν τα μηνύματα από τις συντεχνίες. Η 1η του Μάη, στη σημερινή κυπριακή πραγματικότητα, τι σημαίνει, κύριε Αναστασίου, δηλαδή όχι γενικώς στην βελτίωση του επίπεδου του βιωτικού των εργαζομένων και όλων των ανθρώπων, αλλά τι σημαίνει στην πράξη για τη σημερινή κυπριακή κοινωνία? Στην πράξη σημαίνει ότι έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη συγκυρία λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα δεδομένα στην αγορά εργασίας δεν είναι τα ίδια σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό πεδίο, αλλαγές που, και θεσμικές αλλαγές θα έλεγα, αλλά και αλλαγές που οφείλονται στις οικονομικές πολιτικές. Ναι. Είναι για παράδειγμα η εφαρμογή του μνημονίου. Ήταν μια πολιτική κατεύθυνση η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, αλλά θα έλεγα και στην υποβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου. Επομένως, οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίχτηκαν οι εργασιακές σχέσεις στις προηγούμενες δεκαετίες, που ήταν κατά κύριο λόγο ο κοινωνικός διάλογος, όπως αυτός πρόκειται μέσα από μια παράδοση δεκαετιών, θα έλεγα, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και επιπρόσθετα, εφόσον αναφερόμαστε σε πραγματικότητες, θα πρέπει να πούμε ότι έχει διαφοροποιηθεί άρδιν η ίδια η δομή της κυπριακής οικονομίας στις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον καινούργιες προκλήσεις, νέες προκλήσεις, και πέραν τούτου θα πρέπει να αναφέρω ότι και το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα πλέον χρειάζεται να ενώσει περισσότερες δυνάμεις και να ενισχύσει τη διεκδικητικότητα του, για τον λόγο ότι έχει ανατραπεί το ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια, υπέρ των εργοδοτών, ασφαλώς υπέρ των εργοδοτών, είναι γι' αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει στο σύστημα εργασιακών σχέσεων και νομική ρύθμιση πλέον. Είναι καλός ο εθελοντισμός στο σύστημα, ήταν καλή η βάση των εργασιακών σχέσεων όπως λειτουργήσαν τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά σήμερα με τα νέα δεδομένα χρειάζεται και νομική ρύθμιση. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Μιχαήλ. Κύριε Μιχαήλ, ανατράπηκε το ισοζύγιο υπέρ των εργοδοτών και έχει υποβαθμιστεί το επίπεδο ζωής. Θα ήθελα να διαφωνήσω με τον κύριο Ιωσήφ. Συχνά ακούγεται απορρίθμιση εργασιακών σχέσεων, υποβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου. Δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν υπάρχει σήμερα, καθότι υπάρχουν οι νομοθεσίες οι οποίες κατοχυρώνουν όλα τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Τα κατοχυρώνουν μάλιστα και όρους και συνθήκες απασχόλησης, ναι, καθώς επίσης και ωφελήματα. Το άλλο θέμα που αναφέρθηκε ο κύριος Ιωσήφ για την νομική ρύθμιση, εμείς είμαστε κάθετα εναντίον οποιασδήποτε σκέψης για νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων. Είναι σαν ορολογιακή βόμβα στα εργασιακά θέσμια. Εμείς ως Κύπρος μας έχουν επενέσει στο εξωτερικό ότι υπάρχει διαδεδομένο και σε μεγάλο βαθμό το σύστημα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, εκεί όπου όλοι οι όροι και συνθήκες απασχόλησης καθορίζονται μέσω των διαπραγματεύσεων. Αυτόν εμείς θέλουμε να το διαφυλάξουμε και να μην αγγίξουμε το θέμα της νομικής ρύθμισης. Εμείς είμαστε κάθετα εναντίον. Σήμερα, κύριο που υπάρχει, κύριε Ποταμίτη, είναι μια οικονομική ανάπτυξη, οριακή μεν, αλλά υποσχόμενη. Τι οριακή, είναι 4%. Ναι, ενώ θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε γρήγορση, να μην ξαναοπισθοδρομήσουμε. Ναι, οριακή και υποσχόμενη, ενώ είμαστε ακόμη μια βαθμίδα πριν την επενδυτική κατηγορία. Θέλουμε ακόμη μια αναβάθμιση για να μπούμε στην επενδυτική κατηγορία και όπου θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαήλε. Πάμε στον κύριο Κυρίτση. Θα ακούσει, κύριε Κυρίτση, και ακούμε τη θέση σας. Αν θέλετε, παρακαλώ, προσαρμόστε την πρότασή σας στο τι θα πρέπει να γίνει εδώ και τώρα, σήμερα, στην Κύπρο.
Μάλιστα, είναι σαφές ότι υπάρχει επιδείνωση των συνθήκων εργασίας αλλά και ευρύτερα των κοινωνικών συνθήκων. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι στατιστικές και της Eurostat και οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει σαφέστατα ταχεία διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας, η πιο μεγάλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα είναι επίσης δεδομένο ότι οι εργασιακές σχέσεις απορριθμίζονται. Και έστω και αν ο κύριος Μιχαήλ, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε η ανάγκη οι συντεχνίες των οικοδόμων να υπογράψουν με τους συνδέσμους εργολάβων συμφωνία που να προβλέπει ότι θα πάμε με νομοθετική ρύθμιση για να υποχρεώσουμε τους εργοδότες οι οποίοι δεν εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις των κλάδων, που είναι πάρα πολύ δυστυχώς. Άρα εσείς είστε υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης. Άρα εμείς εκείνο που λέμε, κύριε Ποταμίτη, είναι ότι οι εργασιακές σχέσεις χρειάζονται ρύθμιση, χρειάζονται σταθερότητα. Χρειάζεται να υπάρξουν μηχανισμοί που τα αποτελέσματα αυτής της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, στην οποία έχει αναφερθεί ο κύριος Μιχαήλ, να ισχύουν για όλους, όχι να ισχύουν για μερικούς. Και αυτοί που σέβονται τις εργασιακές σχέσεις, αυτοί που τηρούν τα εργατικά θέσμια, να τιμωρούνται, και οι πειρατές και αυτοί που επιδιώκουν την εκμετάλλευση και τη χρησιμοποίηση φτηνής εργασίας να είναι εκείνοι οι οποίοι θα κυριαρχήσουν στο τέλος σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτόν χρειάζεται σεβασμός στις συλλογικές συμβάσεις, χρειάζεται να δούμε και για τους νέους ιδιαίτερα, όλους αυτούς τους εργαζόμενους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και με ψηλά προσόντα, που γίνονται αντικείμενο φοβερής εκμεταλλεύσης, επειδή εκεί που πάνε να εργαστούν δεν υπάρχουν οποιασδήποτε συλλογικές συμφωνίες ή όρια απασχόλησης και υποχρεώνονται σε εξευτελιστικούς όρους, και εκεί πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός τριμερής βεβαίως, όπου θα γίνεται μια συζήτηση και μια συνεννόηση για να καθορίζονται κάποια ελάχιστα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που θα εργάζονται σε αυτούς τους χώρους, και επίσης βεβαίως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την φοβερή κοινωνική ανισότητα, χρειάζεται και μια επαναοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, διότι και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των συνταξιούχων, έχουν χτυπηθεί βάναυσα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανησυχούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι και στην Κύπρο πλέον δημιουργείται κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν φτώχεια. Πολλοί από αυτούς είναι και εργαζόμενοι. Πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο άνθρωποι που εργάζονται είναι ταυτόχρονα σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούν να καταφέρουν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Άρα είμαστε πολύ μακριά από αυτά που λέει ο κύριος Μιχαήλ. Οι πραγματικότητες φωνάζουν, και αν θέλουμε να οδηγηθούμε σε μια πορεία ομαλής εξέλιξης μετά την κρίση, ναι, θα δικαιώσω, πρέπει αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Η κοινωνική τριβή, η κοινωνική σύγκρουση, η κοινωνική αναταραχή μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα είναι αναπόφευκτη. Κύριε Αντωνίου, η εκτίμηση από πλευράς εργοδοτών για το που είμαστε σήμερα, έχετε ακούσει από πλευράς τουλάχιστον δύο συντεχνιών που πώς αποτιμούν τα πράγματα? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και όποιος πει το αντίθετο να αυταπατάτε και ψεύδεται, ότι έχουμε περάσει μια εξαιρετικά δύσκολη επώδυνη περίοδο και καταφέραμε κατά τρόπο σε πολύ μεγάλο βαθμό συντεταγμένο να ξεφύγουμε από τους πιο απειλητικούς και τους πιο έντονους κινδύνους. Έχουμε καταφέρει να το κάνουμε τούτο περισσώζοντας το σύστημα. Σεβόμενοι οι εργοδότες τον πολιτισμό των εργασιακών, τον οποίο κατακτήσαμε όλα εκείνα τα χρόνια που προηγήθηκε, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της στήρησης ενός ελάχιστου επίπεδου αλληλοσεβασμού. Αυτόν τον πολιτισμό που καταφέραμε να διαφυλάξουμε, και δεν ήταν εύκολο, στη διάρκεια αυτού του εφιαλτικού οχταετούς χρονικού διαστήματος, η κρίση, σας θυμίζω, ξεκίνησε το 10, νομίζω ότι πλέον έδειξε που πάμε το Μάιν του 11 όταν βγήκαμε από τις αγορές, και κορυφώθηκε φυσικά το Μάρτιν του 13,
Εάν καταφέραμε με αυτό το σύστημα να διαχειριστούμε μια τέτοιου μεγέθους κρίση, η ΟΕΒ είναι απόλυτα πεπισμένη ότι αυτό το σύστημα μπορεί να μας οδηγήσει ξανά πίσω στην ευημερία, πίσω στην ανάπτυξη για όλους, πίσω στα αποτελέσματα τα οικονομικά που θα επιμερίζονται κατά τρόπον κοινωνικά δίκαιων, οικονομικά εφικτών και με σεβασμό της μιας γενιάς προς την άλλη. Διότι πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή και για αυτήν την ψυχή του προβλήματος. Άρα, η νομοθετική ρύθμιση, είναι μια απειλή η οποία, εάν αφήσουμε να εμφυλοχωρήσει, θα διαλύσει χωρίς να είμαστε σίγουροι μια δοκιμασμένη φόρμουλα με συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία μας έχουν φέρει. Με αυτό το σύστημα που ήταν σημαντικότατη παράμετρος της επιτυχίας, βγήκαμε από το κλαμπ των εκατοντάδων, των δεκάδων, των πάρα πολλών χωρών υπανάπτυχτων, κατεφημισμών ανεπτυσσόμενων, μπήκαμε στο μικρό κλαμπ των ανεπτυγμένων χωρών, περάσαμε αυτόν τον εφιάλτη, τον διαχειριστήκαμε με αυτόν το σύστημα. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να λιώσουμε αυτόν το εργαλείο, το οποίο μας επέτρεψε να έχουμε αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ, κύριε Μάτσα. Το δικό σας το μήνυμα θα ήθελα να παρακαλέσω προς τους εργαζόμενους. Στην Κύπρο είχαμε, δεν θέλουμε εμείς τώρα να πούμε τι ακριβώς συνέβη με την έννοια της μείωσης, πόσο ήταν η μείωση, πόσοι έχασαν το μισθό εννοώ, πόσοι έχασαν τις δουλειές τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως μας παρακολουθούν και περιμένουν να ακούσουν για το αύριο και το σήμερα τους. Θα επανέλθει κάποιος μισθός σε αυτούς που είναι άνεργοι, θα βρουν δουλειά? Αυτοί που εργάζονται και κόπηκε ο μισθός τους, θα πάρουν πίσω κάτι, μπορούν να ευελπιστούν σε κάποια αύξηση ή όχι? Κύριε Ποταμίτη, καταρχήν επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου η ρύθμιση διαφοροποιείται προς το δυσμενέστερο, δημιουργεί συνθήκες απορρίθμισης. Και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουμε βιώσει συνθήκες απορρίθμισης στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι γι' αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως συνδικαλιστικό κίνημα, ότι εκεί όπου υπήρχε συντεταγμένη συνεργασία μέσα και από τις συλλογικές συμβάσεις ανάμεσα στις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις, οι επιπτώσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις τόσο προς τους εργαζόμενους όσο και προς τις επιχειρήσεις ήταν στο μέτρο του δυνατού ελεγχόμενες μέσα στο πλαίσιο για τις αγαστής συνεργασίας που έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε στην βάση αυτού που έχω ήδη αναφέρει ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όπου εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και την προοπτική που δημιουργείται στο πλαίσιο της ανάπτυξης που έχετε αναφέρει προηγουμένως, να επαναφέρουμε μισθολογικά και παρεμφερή ωφελήματα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις πλήστες των περιπτώσεων, αυτό έχει γίνει εφικτό σε συνάρτηση και με την διεκδίκηση και την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου τεκμηριώνεται ένα τέτοιο δικαίωμα. Σε μεγάλο βαθμό, με σεβασμό βέβαια προς τους εργαζόμενους οι οποίοι ακόμη βιώνουν συνθήκες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στην ανεργία. Είναι γι' αυτό που έχουμε κατ' επανάληψη αναδείξει και ως ΣΕΚΑΛΙΛΑ και ως συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, κύριε Ποταμίτη, ότι οι συλλογικές συμβάσεις λειτουργούν υποστηριχτικά προς την δημιουργία ισορροπιών στην αγορά εργασίας και βοηθούν και τους εργαζόμενους, βοηθούν και τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν πολύ με περισσότερη επάρκεια στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε όμως, για να αναδείξουμε κι εμείς με τη σειρά μας το αίτημα που θέτουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, είναι την νομοθετική ρύθμιση βασικών παραμέτρων που προκύπτουν μέσα από την ελεύθερη διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένους τομείς όπου υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η οικοδομική βιομηχανία, η οποία έχει καταλήξει σε ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να υποβοηθήσει στην δημιουργία και του πλαισίου του νομοθετικού, όπως επίσης και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, όπου το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε πετύχει
την νομοθετική ρύθμιση συγκεκριμένων προνοιών της σύμβασης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το αίτημα, αυτή η ανάγκη προκύπτει μέσα και από την λειτουργία, από τον τρόπο λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων από μερίδα εργοδοτών. Το γεγονός ότι εφαρμόζουν. Αλλά η θέση σας είναι ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά που προκύπτουν. Μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία διακλαδική πρώτη. Αυτό που λέμε είναι ότι η ελεύθερη διαπραγμάτευση, ο θεσμός των ελεύθερων διαπραγματεύσεων. Θα καταλήξει σε συμφωνία. Συνεχίζει να λειτουργεί. Καταλήγει σε συμφωνία και αυτό που καταλήγουμε σε συμφωνία γίνεται νόμος. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας ξενίζει πολύ, πολύ πολύ σύντομα, γιατί είναι κάτι που βιώνουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρέπει να υπενθυμίσω για στους φίλους της εργοδοτικής πλευράς ότι η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εργοδοτικές συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, οργανώσεις, διαβουλεύεται, διαπραγματεύεται, καταλήγει σε συμφωνίες πλαίσιο, οι οποίες στην πορεία του χρόνου λαμβάνουν τη μορφή οδηγίας. Το έχουμε δει και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για τη μερική απασχόληση και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Κύριε Μεσταφίου, η βασικότερη παρατηρήση σας. Βασικότερη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά τη νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων. Είναι η αδύνατη ανάγκη, θα έλεγα, και νομίζω ότι το παράδειγμα της εξοχικής βιομηχανίας, όπου κυριαρχούν τα προσωπικά συμβόλαια σαν βασικό μοντέλο και πρότυπο εργοδοσίας, τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι θα θεσμοθετήσει γενικό κατώτατο μισθό. Συμφωνούμε πλήρως με την πολιτική τοποθέτηση. Όμως, ο γενικός κατώτατος μισθός δεν μπορεί να εφαρμοστεί με την προϋπόθεση που έχει θέσει, δηλαδή ότι θα μειωθεί η ανεργία στο 5%. Υπάρχει σήμερα πρόβλημα άνισης κατανομής του εθνικού εισοδήματος. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα εξορθολογισμού σε ό,τι αφορά την κοινωνική και εργασιακή πολιτική. Επομένως, είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση του γενικού κατώτατου μισθού και κυρίως για νέους ανθρώπους προσωπικούς, οι οποίοι εργοδοτούνται σήμερα με τα 700 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ. Είναι η βασικότερη παρατήρηση, σας παρακαλώ, διότι μας κυνηγάνε τα ρομπότ. Η βασικότερη παρατήρηση είναι ότι εμείς, το ΚΕΒΕ βασικά, θέλει να διατηρήσει το εφιστάμενο σύστημα εργασιακό σχέσιο των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Χωρίς νομοθέτηση μετά του αποτελέσματος. Όχι, μάλιστα. Εκεί όπου νομοθετούμε πάλι κάποιες όρους εργοδότησης, βασικούς όρους εργοδότησης, εκεί γίνεται σε ανώτατων επίπεδων, αν χρειάζεται κάποια νομοθετική ρυθμίση. Όχι να παίρνουμε σαν βάση τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και να νομοθετούμε. Στην ουσία, αν είναι αυτή η θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, βασικά θέλουν να καταργήσουν το σύστημα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στην Κύπρο. Κύριε Μιχαήλ. Κύριε Γκρίτση, το πιο βασικό μετρά δηλαδή. Εμείς υπερασπιζόμαστε περισσότερο από τον καθέναν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και θέλουμε η διαδικασία της διαμόρφωσης των όρων και των συνθηκών απασχόλησης να συνεχίσει και να παραμένει στα χέρια των κοινωνικών εταίρων. Η ουσία όμως εδώ της συζήτησης ποια είναι. Και αυτό γίνονται και οι συνδέσμοι των εργοδότων τόσο διαπρίσιοι, υπερασπιστές των ελεύθερων διαπραγματεύσεων. Είναι ότι αυτή τη στιγμή η ανατροπή του συσχετισμού δύναμης που υπήρξε μες στην κρίση οδηγεί στο αποτέλεσμα, ενώ γίνονται συλλογικές συμφωνίες, αυτές οι συλλογικές συμφωνίες δεν γίνονται σεβαστές. Και είπατε προηγουμένως ότι υπήρξε μια διόρθωση. Υπήρξε διόρθωση. Εκεί που έχουμε συλλογικές συμβάσεις, έχουν επανέλθει ό,τι αφαιρέθηκε μέσα στην κρίση και κάπου πήραμε και περισσότερο. Ποιο είναι το ζήτημα όμως. Αυτά τα δικαιώματα τα παίρνουν όλο έναν και λιγότεροι. Γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός που να υποχρεώνει τους κακούς εργοδότες να τα εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είμαστε αποφασισμένοι εμείς. Φέτος αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί διαφορετικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κύριε Αντωνίου, ναι. Τι να πω, όταν μιλούμε για συλλογικές συμβάσεις και θέλουν νόμους και τους απαντάς, εν τη αυτή περιπτώσει, αν κάνουμε νόμους στο απίθανο σενάριο, τότε θα αναλάβουν οι δικηγόροι και αντί για απεργίες θα κάνουμε αγωγές ο ένας του άλλου, μας λέμε αν δεν τον εννοούμε. Και όταν επίσης τους λέει, συγγνώμη, δεν διάκοψα κανένα. Δεν διάκοψα κανένα. Μα παραποιείτε αυτά που λέμε, κύριε. Λέω την απάντηση μου. Και όταν τους λες, κύριοι, θέλετε νόμους για τις συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να κάνουμε νόμους και για τις απεργίες, μα λέμε στον ένα άλλο πράγμα. Ο εχθρός δεν είναι ο εργοδότης των εργαζομένων, έτσι.
Ο εργοδότης και ο εργαζόμενος είναι ένα γενναίο σύνολο το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει αντιμετωπίζοντας τους ίδιους κινδύνους και τις ίδιες απειλές. Εχθρός κοινός όλων μας είναι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα του κυπριακού προϊόντος, της κυπριακής υπηρεσίας. Αυτό να πολεμήσουμε μαζί, να αναβαθμίσουμε, αυτό να ξαναφέρουμε την Κύπρο ψηλά στους δείχτες και εκεί να δείτε πώς βελτιώνονται και τα εισοδήματα των εργαζομένων και τα εισοδήματα των επιχειρήσεων. Ναι, κύριε και κάνω και κοινωνικό κράτος. Ακόμα καλύτερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανταγωνιστική. Ακόμα καλύτερο. Έχουμε επιτροπές. Η προϋπόθεση για να πετύχουμε αυτό το οποίο αναφέρει ο φίλος ο Μιχάλης ο Αντωνίου είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Το ΣΕΚ το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να στοχεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όμορφο, αγγελικά πλασμένο, όπου το σύνολο των εργοδοτών λειτουργούσε με απόλυτη επάρκεια και σεβασμό προς τις ανάγκες και των εργαζομένων και της αγοράς εργασίας, τότε ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να συζητάμε την όποια νομοθετική ρύθμιση. Στηρίζουμε μέσα από αυτή την πρόταση την άρση του αθέμητου ανταγωνισμού ανάμεσα σε εργαζόμενους, ανάμεσα πολύ σε επιχειρήσεις, και είναι γι' αυτό που θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο, κύριε Ποταμίδη, αν μου επιτρέπετε. Άλλη έννοια του αθέμητου ανταγωνισμού, κύριε Ποταμίδη. Απαιτώ τον ίδιο σεβασμό που έχουμε επιδείξει εμείς. Θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορέσει να δώσει όθηση στην ανάπτυξη, θα στηρίξει τις υγιώς σκεπτόμενες επιχειρήσεις και θα δώσει όθηση, αξιοπρέπεια και ποιότητα στην εργασία χιλιάδων εργαζομένων. Και από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο σχόλιο, επιτρέψτε μου. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα σε σχέση με την ανάγκη διασύνδεσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με δεδομένο το γεγονός ότι και πρόσφατες μελέτες της ΑΝΑΔ έχουν καταδείξει ότι η τάση για τα επόμενα χρόνια θα είναι προς τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία εδώ συμφωνούμε πλήρως να υποβαθμιστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Είναι προφανής η ανάγκη για συνέχιση αυτής της συζήτησης. Θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Για την ώρα, δελτίο ειδήσεων με την κατευθυνσία.